Κυριάκα, κύριε Πρόεδρε της ΕΠΣ Αργολίδας, κύριε Πρόεδρε του Συνδέσμου Διευθυντών Αργολίδας, εξαίρετη προσκεκλημένη μας και χορηγή του σεμιναρίου. Αγαπητοί φίλοι του ποδοσφαίρου, προπονητές, διαιτητές και παράγοντες, ο Σύνδεσμος Προπονητών Ποδοσφαίρου Αργολίδας σας καλωσορίζει στο πολυχώρο Γάρα και στην πανέμορφη πρωτεύουσα του νομού μας και σας ευχαριστώ θερμά για την παρουσία σας. Σας εύχεται να παρακολουθήσετε ένα αξιόλογο, πλήρως εμπεριστατωμένο και σύγχρονο σεμινάριο, ούτως ώστε να αποκομίσετε σημαντικά ωφέλη στην προσπάθειά σας για καλύτερη ενημέρωση, διαρκή επιμόρφωση και απόλυτη προσαρμογή στα σύγχρονα προπονητικά δεδομένα. Είμαστε χαρούμενοι και περήφανοι για την εκδήλωση μεγάλου ενδιαφέροντος και για την προσέλευση συναδέλφων και όχι μόνο στο δεύτερο εκμορφωτικό μας σεμινάριο. Αυτό μας γεμίζει με ευθύνη και μας καθιστά ιδιαίτερα προσεκτικούς για τη συνέχεια. Μια συνέχεια που ευελπιστούμε όλοι μας να είναι ανάλογη της προσπάθειάς μας και της εκτίμησής σας. Σας ευχαριστούμε και πάλι. Σε αυτό το σημείο θα παρακαλούσα τον Πρόεδρο του Συνδέσμου Προπονητών, κύριο Μητροσίλη, να απευθύνει το χαιρετισμό του. Κάνουμε μια σημαντική προσπάθεια έτσι ώστε να ανεβάσουμε το επίπεδο, το γνωστικό επίπεδο των προπονητών και σε αυτό σας έχουμε πάντα δίπλα και είμαστε βαθιά υποχρεωμένοι. Η χωρική μας είναι όλοι οι άνθρωποι του ποδοσφαίρου. Έχουν άμεση σχέση με το ποδόσφαιρο, έχουν αποδείξει έγγραφα ότι το αγαπούν και χαιρόμαστε πάρα πολύ που συνεχίζουν να στηρίζουν τέτοιες προσπάθειες. Ο κ. Σιμιδόπουλος είναι αποδεδειγμένα άλογος σε οποιαδήποτε αθλητική εκδήλωση, όσο μάλλον και στο προπονητικό επίπεδο. Ο κ. Σιδέλης έχει αποδείξει ότι με την διεκδικητικότητά του καταφέρει να παίρνει σημαντικά πράγματα για μας. Είμαστε πάντα σε άμεση και στενή συνεργασία. Και θα ήθελα να πω κάτι προς τους συναδέλφους, οι οποίοι μας τιμούν και αυτήν την παρουσία του σήμερα εδώ. Είμαστε υποχρεωμένοι να ψάχνουμε συνεχώς το καινούργιο. Είμαστε υποχρεωμένοι να αναζητάμε κάτι διαφορετικό. Προπονητής ο οποίος θεώρησε ότι είναι πλήρης σε γνώσεις, έχει κλείσει την πόρτα της πρόοδου για πάντα. Το ποδόσφαιρο χρειάζεται ανήσυχα μυαλά, ανθρώπους οι οποίοι αμφισβητούν κάθε φορά αυτό που βλέπουν, αυτό που διαβάζουν, αυτό που ακούν. Γι' αυτό γίνονται και αυτά τα σεμινάρια, γιατί μας δίνουν την αφορμή να γίνουν ακόμα καλύτεροι ερευνώντας, διεκδικώντας και ψάχνοντας. Σήμερα αποδεικνύεται ότι όταν συνεργαζόμαστε σωστά, μπορούμε να πετύχουμε σπουδαία πράγματα. Χαιρόμαστε γι' αυτό και μας γεμίζεται και με ευθύνη να συνεχίσουμε να κάνουμε τέτοιες προσπάθειες. Είναι παράξενα πράγματα οι προπονητές, αλλά μην ξεχνάτε ότι είναι γεννημένοι να υποφέρουν, αλλά και πλασμένοι να φτιάχνουν από το χέρι τις ομάδες και να τις οδηγούν πιο μπροστά και πιο ψηλά. Γι' αυτό και πληρώνουν μεγάλα κόστη στη διαδρομή τους. Σας ευχαριστώ και πάλι. Δεν θέλω να μιλάω πάρα πολύ, γιατί εδώ δεν ήθελα να μιλάμε. Άλλωστε, μιλήσαμε όλοι πάρα πολύ αυτές τις μέρες στην προσπάθειά μας να διευκολύνουμε το σεμινάριό μας. Ελπίζουμε του χρόνου να κάνουμε ένα ακόμα μεγάλο σεμινάριο για να βελτιωθούμε κι εμείς ακόμα περισσότερο. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Είναι και χαρά να βρίσκομαι σήμερα μαζί σας για δύο λόγους. Έχω παρακολουθήσει από την αρχή αυτή την προσπάθεια του Συλλόγου τώρα που πέρσι να διοργανώνει εκδηλώσεις όπως η σημερινή, η οποία δεν είναι μια απλή εθιμοτυπική εκδήλωση να συναντηθείτε και να ανταλλάξετε τις εμπειρίες σας, αλλά να προσθέσετε γνώση πάνω στις εμπειρίες σας και να γίνετε καλύτεροι προπονητές. Ως άνθρωπος του αθλητισμού θέλω να σας πω μόνο αυτό. Χωρίς εσάς δεν υπάρχει το άθλημά σας. Αυτό δεν είναι μόνο τιμή ή κάτι εκπλέον.
μόρφωση του προπονητή. Αλλά και η προσπάθεια που παρακολούθησα από την ΕΠΣΑ με το σεμινάριο για τους προπονητές του ΕΦΑ, αλλά και η γενικότερη προσπάθεια που κάνουμε για την ανάπτυξη των υποδομών, θα πει περισσότερο βασίλειο σε λίγο. Εμείς αυτή τη στιγμή είμαστε έτοιμοι να υλοποιήσουμε ένα πρόγραμμα 3 περίπου εκατομμυρίων ευρώ, βοηθώντας να γίνουν οι εγκαταστάσεις στις οποίες δουλεύουν οι καλύτερες. Είμαι βέβαιος ότι αυτό το ποσό δεν φτάνει, αλλά εμείς είχαμε πολύ καλή αρχή, την οποία επιδίωξε ο Πέτρος Σταυρίδης, τον οποίο θα μεταφέρει και το θερμό χαιρετισμό σήμερα. Επιδίωξε να βγάλουμε χρήματα για τον αθλητισμό, κάτι που δεν κάναμε κάποια χρόνια. Και είμαι βέβαιος ότι αυτά τα χρήματα θα πιάσουν πολύ περισσότερο τόπο από ό,τι φτιάχνει ένα δρόμο σε μια πλατεία. Γιατί αυτά τα χρήματα θα πάνε σε χώρους που αύριο θα θυμηθούν τα παιδιά μας. Εύχομαι από τη σημερινή εκδήλωση να βγείτε σοφότεροι. Είμαι βέβαιος ότι θα συνεχίσετε να παλεύετε στα γήπεδα για να βγάλετε καλύτερους αθλητές και καλύτερους ανθρώπους. Να είστε καλά. Αυτά που είπαμε τα κάναμε και θα συνεχίσουμε να κάνουμε. Γιατί όπως είπε ο Τάσος, οι προπονητές είναι το άλφα και το ωμέγα στο ποδόσφαιρο. Υποσχεθήκαμε πέρσι τέτοιες μέρες εδώ, στον χώρο αυτό, για τον πνευματούχο προπονητή που έφτασε άλφα ή πίτα στην άλφα κατηγορία. Το εφαρμόσαμε. Πιλωτικά εξετάζουμε και την Α2. Γιατί φέτος είχαμε 44 νέοι προπονητές και όλα αυτά τα παιδιά πρέπει να δώσουν αυτά που διδάχτηκαν στους νέους ποδοσφαιριστές. Υποσχεθήκαμε στο σχολείο έφτασε, είχε να γίνει πάνω από 10 λεπτά στην Αργολίδα, το κάναμε. Κάναμε την ιδιαίτερη περιφερειακή συνάντηση στρατηγικού σχεδιασμού ανάπτυξη του ποδοσφαίρου στον χώρο αυτό, σε συνεργασία με την ΕΠΟ, με συμμετοχή πολλών ενώσεων, τη δικιά μας, Κορινθία, Λατωνία, Μεσσηνία, Αρκαδία, Κεφαλονιά, Ιθάκη, Ηλία. Με τη νέα χρονιά διεκδικούμε να πάρουμε σχολείο προπονητών με ΕΦΑΒΗΤΑ. Θα το πράξουμε γι' αυτό. Γιατί όπως σας είπα, πρέπει να υπάρχει επιμόρφωση των προπονητών. Για να κάνουμε ανάπτυξη ποδοσφαίρου, πρέπει να υπάρχει το τρίπτυχο. Προπονητές, γήπεδα, ακαδημίες. Όπως είπε και ο Τάσος Κυριδόπουλος, 3 εκατομμύρια ευρώ θα πέσουν τα γήπεδα της Αργολίδας. 9,5 εκατομμύρια ευρώ είναι το ενωσιακό. Άμεσα θα ανακοινώσουμε και το χώρο, γιατί κάποιοι είπαν ότι θα το κάνουμε στον Πούρτο, στο Παλαιοκύριακο, αλλά επειδή ο χώρο δεν έχει ανακοινωθεί, βρήκα μια αντίληψη. Θα γίνει αυτό. Θα ανακοινωθούν 4-6 γήπεδα από πορτάλια, από πλαστικά θα γίνουν πλαστική τάπηκα. Τα 4 πιστεύω στα 2 επόμενα περιφερειακά συμβούλια. Θα γίνουν 4 κερκίδε και 4 γήπεδα. Θα γίνουν 6-8 αποπηρία σε άλλα επίπεδα και ένα κοινό θα γίνει με τροποδισμό. Βλέπω ότι το κοινό και σήμερα χρόνο έχουμε αλλάξει τα πάντα. Και θα συνεχίσουμε να τελειώσει τη θητεία μας το 2021 και να κάνουμε ακόμα μεγαλύτερο έργο. Εύχομαι καλές εργασίες στην ημερίδα, τη σημερινή, και να υπενθυμίσω στον κύριο Πλωσίλη ότι η αναθεωρητική σχολή Α και Β θα γίνει στο επόμενο τρίμηνο στην Αργολίδα, από την Πελοπόννησο, εάν και είναι πάνω από 5 προπονητές, θα γίνει σε 2 γκρουπ. Ευχαριστώ, καλή συνεργασία και συγχαρητήρια. Κατανομή επιβαρύνσεων και προπονητικών στόχων στον εβδομαδιαίο προπονητικό κύκλο και χτίσιμο ομάδας μια διαφορετική προσέγγιση. Ο Γιάννης Χριστόπουλος γεννήθηκε το 1972 στην Καλαμάτα και αγωνίστηκε μέχρι 27 ετών στον Πάσιμο Μεσίνης και την ομάδα της Καλαμάτας. Τελειόφιλος Στεφά στράφηκε από νωρίς στην προπονητική και πέτυχε τις σημαντικές διακρίσεις με τις μικρές ομάδες της Καλαμάτας, της ΑΕΚ και του Ολυμπιακού. Η συνέχεια γνωρίστηκε βοηθό προπονητή στον Πανιόνιο και τον επόμενο χρόνο βοηθό Στεφάν Ντεμπόλ στον Πας Γιάννη. Θα συνεργαστεί μαζί της με σκοπό να επανέλθει στη μεγάλη κατηγορία. Παρακαλώ τον κύριο Γιάννη Χριστόπουλο να ανέβει στο βήμα και την ομιλία του. Νομίζω ότι θα έχει λίγο ενδιαφέρον. Δεν είναι κάτι καινούργιο. Όλοι πιστεύω το συναντάμε και το έχουμε δουλέψει στο μυαλό μας. Απλώς τα 2 τελευταία χρόνια
προσπαθήσω να βγάλω κάποια συμπεράσματα και να δω από μια λίγο διαφορετική οπτική γωνία αυτά που είχα στο μυαλό μου όσον αφορά το team building. Όσον αφορά τις προπονήσεις και τις προπονητικές μονάδες, είναι αυτός που βλέπω. Με παιχνίδι Κυριακή με Κυριακή. Γνωρίζω ότι όλο και περισσότερες ομάδες και κυρίως στην Αγγλία, στην Premier League, δούλευα και βάσει το δεδομένο που έχω στο μυαλό μου, προτιμώ τη Δευτέρα να πηγαίνουμε στο κήπεδο κυρίως το πρωί και να δουλεύουμε. Είπα κυρίως το πρωί γιατί μερικές φορές εξαρτάται από τις αποστάσεις, από τις μεταγενείς και από τα ταξίδια. Εκεί λοιπόν χωρίζουμε σε δύο γκρουπ τις ομάδες, την ομάδα. Το ένα γκρουπ έχει ενεργική αποκατάσταση. Λέω κυρίως με κάποια μασάζ, μέσα στα πολιτήρια, με ζεστό και κρύο, έτσι, νερό. Και το άλλο γκρουπ πρέπει να κάνει μια κορύφωση, να δουλέψει και να κάνει μια προπόνηση ψηλής έντασης. Και αυτό πρέπει να ξεκινήσει ομαλά, πρέπει να έχουμε, και μ' αρέσει να έχω σχεδόν πάντα μπάλα στις προπονήσεις, σε όλα τα κομμάτια. Και κυρίως μιλάω για την αγωνιστική περίοδο, γιατί κάτι τη διάρκεια της προετοιμασίας χρειάζονται και κάποια καθαρά κομμάτια ενδεχόμενα. Και πρόταση, όχι υψηλής έντασης, η οποία θα έχει κατά κύριο λόγο αερόβιες προσαρμογές, τεχνικά χαρακτηριστικά, θα είναι και μία προπόνηση συναρμογής ώστε να μπορέσουμε να επανέλθουμε από την προπόνηση δύναμης και βέβαια θα αρχίσουμε να μπαίνουμε σε τακτικά θέματα. Στις σχολές και όλα τα παιδιά έχουν περάσει από τις σχολές, γνωρίζετε ότι υπάρχουν όσον αφορά την ομαδική τακτική, υπάρχει η γενική τακτική και η ειδική τακτική.